Τελευταία δευτερόλεπτα Σαρχάνες και τώρα ακούγεται το τελικό σφύριγμα. Ο Γιούχτας 0-0 με τον Εθνικό παίρνει αυτόν τον πολύτιμο βαθμό στο φινάλε. Είναι πρωταθλητής στην τρίτη εθνική. Κατάμεστο το γήπεδο. Οι Αρχάνες πανηγυρίζουν μαζί με τους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό team και τη διοίκηση του Γιούχτα. Ένα πανάξιο πρωτάθλημα, το πρώτο στην ιστορία της ομάδας σε επίπεδο τρίτης εθνικής. Έχει πάρει φωτιά το γήπεδο με βεγγαλικά και καπνογόνα. Τώρα τα όλε με τον κόσμο από τους ποδοσφαιριστές που είναι πασίχαροι. Συνεχίζεται το πανηγύρι στο γήπεδο των Αρχανών. Ο Γιούχτας στην τρίτη εθνική. Στρέφει τώρα το βλέμμα στα μπαράζ για την άνοδο στη Super League 2. Είναι μία από τις μέρες στις οποίες γράφεται ιστορία για οποιοδήποτε σωματείο. Είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε όλο το αγωνιστικό τμήμα από τη μεριά μας ο Γιούχτας να ζήσει κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Είναι μία από τις μέρες από αυτές που λέμε ότι όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό κάποια στιγμή στη ζωή μας την έχουμε ονειρευτεί και ασφαλώς και είμαστε ευτυχισμένοι και περήφανοι για αυτό που καταφέραμε. Με μία λέξη φετινή χρονιά θα τη χαρακτήριζα σαν δικαίωση για όλους. Πρώτα απ' όλα για τη διοίκηση. Όλη τη χρονιά δουλέψαμε κάτω από ιδανικές συνθήκες. Είχαμε απόλυτη ηρεμία. Και το σπουδαιότερο απ' όλα, στις δύσκολες στιγμές, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ομάδα τα Χριστούγεννα ήταν στη ζώνη του υποβασμού, στήριξε το project, στήριξε τις επιλογές, έδεσε το χρόνο που πρέπει να δίνει και σε ποδοσφαιριστές και σε προπονητές. Κατά τη γνώμη μου, δίκαια οι ποδοσφαιριστές μας και γενικότερα η ομάδα μας είναι πρωταθλητές αυτή τη στιγμή. Μαζί με τους ποδοσφαιριστές νομίζω και εσείς ως διοίκηση πρέπει να αισθάνεστε δικαιωμένοι για την προσπάθεια που έχετε καταβάλει, τους σκόπους, τους όρους που έχετε αφιερώσει και το οικονομικό κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας. Ήταν ο στόχος μας από την αρχή, φέτος να πάρουμε το πρωτάθλημα. Η κοινωνία των Αρχανών σήμερα γιορτάζει το ιστορικό της σωματείου, ένα σωματείο που αριθμεί 50 και πλέον χρόνια. Και το σωματείο που σήμερα χάρισε χαρά στους Αρχανιώτες. Είναι ένα πανηγύρι για το χωριό μας σήμερα και ευελπιστούμε να ανεβούμε και κατηγορία. Μας βρίσκουν παρόν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαστε παρόν για ό,τι πρόκληση και να είναι για την Β' Εθνική. Και θέλω να ρωτήσω, ασφαλώς η κατάκτηση του πρωταθλήματος δεν είναι ένας στόχος που μπήκε φέτος. Όλο αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στις Αρχάνες, με το γήπεδο, με τις ακαδημίες, με τον κόσμο κοντά, όλοι όσοι ασχολείστε με την ομάδα, γιατί ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια, νομίζω το περιμένατε, το θέλατε. Ήταν το όνειρό μας, ο Γιούχτας είναι στην κατηγορία αυτή τώρα και 5 χρόνια και περιμέναμε να ανέβει κατηγορία. Και δικαιώνεται και η κοινωνία των Αρχανών και η διοίκηση και οι παίκτες. Μινά Τζανί, πόση ευτυχία μπορεί να νιώθει ένας ποδοσφαιριστής Παύλα Πατέρας πανηγυρίζοντας ένα πρωτάθλημα με τα παιδιά του αγκαλιά? Εντάξει, αυτό δεν περιγράφεται. Η μεγάλη μου κόρη το είχε ζήσει άλλες 2-3 φορές. Τώρα το ζει και η μικρή και είμαι πολύ περήφανος που κατάφερα με το Γιούχτα να πάρουμε το πρωτάθλημα και να χαρεί και η οικογένειά μου και όλος αυτός ο κόσμος. Ήταν ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Η ομάδα μας θεωρώ και από ό,τι λέγανε όλοι οι αντιπάλοι, είμαστε καλύτερη ομάδα. Πήραμε δίκαια το πρωτάθλημα. Ήμασταν όλοι μια οικογένεια, διοίκηση, προπονητές, παίχτες, κόσμος. Και στις δύσκολες στιγμές που η ομάδα στην αρχή δεν ξεκίνησε καλά, κάτσαμε κάτω, δουλέψαμε παραπάνω και δικαιωθήκαμε.